Πώς περνάς, όσο ελεύθερο χρόνο έχεις? Προσπαθώ να κάνω λίγο γυμναστική, προσπαθώ να κάνω λίγο κολύμπι. Είναι πολύ καλός ο καιρός, είναι πολύ τυχεροί παίκτες αυτό το κομμάτι. Πέρσι είχαν περάσει πολύ άσχημα στην αρχή του Survivor. Ελάχιστες οι βροχές και σε ένταση και σε συχνότητα. Η οικογένειά σου? Περιμένω τις επόμενες ημέρες να τους υποδεχθώ. Είναι λίγο ζώρικος αποχωρισμός, γιατί είναι και οι μικροί τώρα που είναι οι παππούδες ή οι γιαγιά, ξέρεις, που θέλουν να τη δουν. Θα την ξαναδούν τώρα όταν τελειώσουμε. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι αυτή την εποχή του χρόνου στην Καραϊβική και να δουλεύει τώρα? Εντάξει, μην κροϊδευόμαστε, δεν θα κλαφτώ. Στεναχωριέμαι γιατί θα μου λείψουν τα άλλα τρία παιδιά τα οποία έχουν το σχολείο τους και κάθε μέρα μιλάμε σε βιντεοκλήσεις για να κανονίσουμε το ταξίδι τους στο Πάσχα. Σας ευχαριστήσω, παιδιά. Πέρα από την πλάκα που ασχολείστε με το πρόγραμμα, εύχομαι να σας αρέσει και προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε ανατρεπτικά πράγματα. Γιατί το All Star έχει αρκετές προκλήσεις. Και πρέπει όλα τα δεδομένα που έχουν στο μυαλό τους οι παίκτες εμείς να τα σπάσουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Survivors. Υπάρχουν και οι κολοτούμπες και οι μπιφτέκες, όπως έχουν πει αρκετοί. Τι παιδί είναι ο Λιανός, δηλαδή πραγματικά. Φοβερός. Εσύ όταν ήσουν ήταν ο Σάκης. Ο Σάκης. Ο Σάκης εξαιρετικός. Πολύ ωραίος και ο Σάκης, ναι. Το Λιανό, παιδιά, τρελαίνομαι, γιατί το χιούμορ του την ώρα που μεταδίδει έναν αγώνα, η ποιότητά του, τόσο γλυκό παιδί και... Τα παιδιά του όλα είναι πολύ ωραία και τα τρία μεγάλα όταν είχε έρθει εδώ για συνέντευξη που τα είχε φέρει. Ναι, αλλά και αυτό το μωρό που το λαχταράει τώρα να πάει με τη γυναίκα του στον Άγιο Δομήνικο. Δεν υπάρχει αυτή η φάτσα. Άνοιξε και αυτό το θέμα για τους followers, επειδή αποχώρησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Ουσιαστικά το τσακολουθεί πολλοί κόσμος. Δεν σημαίνει να σε ψηφίσει. Θεωρώ ότι είσαι δυνατός και θα μείνεις. Λένε, έλα μωρέ, θα τον κρατήσω. Κάποιες μαγικές δυνάμεις. Ναι. Δεν ψηφίζουν τόσο πολύ τους πολύ δυνατούς σοσιαλικά, αν το λέω σωστά. Δεν το λέω σωστά, αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αν έχεις... Σαν τον Καραγκούνια. Ναι, ήταν λίγο Instagram. Πώς το είπε, influencers. Το ότι έχεις πάρα πολλούς φορούς δεν σημαίνει ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν με το να σε κρατήσουν σε ένα παιχνίδι. Εσύ δεν έχεις γνωρίσει Λιανό σε παιχνίδι. Όχι. Έχεις γνωρίσει κοινωνικά. Σε κοινές παρέες. Κουμπάρι του είναι φίλοι μου. Ναι, έχουμε κοινούς φίλους. Τον έχω δει αρκετές φορές, έχουμε μιλήσει από παλιά. Αλλά όχι, δεν έχουμε βρεθεί μαζί. Θα έχει πολύ γέλιο. Άμα σε καλέσουν και συμφωνήσεις να πας, θα τον γνωρίσεις. Ο Λιανός, θα έχουμε πολύ γέλιο. Θα ρίξουμε πολύ. Και μου έλεγες πριν ότι σ' αρέσει και ο Σάκης, ότι είναι καλό παιδί. Τον έχεις γνωρίσει. Πάρα το πολύ Σάκη. Καλό. Εξαιρετικός άνθρωπος. Πολύ καλά. Έχει πολύ καλή δομή στη σκέψη του. Είναι... Φέτος είναι πολύ μαζεμένος όμως ο Σάκης. Δείχνει ναι. Σαν κάτι. Ίσως λόγω της Μαργελένας που είναι στην απέναντι ομάδα, δεν ξέρω. Κάτι. Τρώει παντόφλα. Κάτι δεν ξέρω. Ίσως είναι τακτική. Με τον καιρό να πάμε ήσυχα, είναι τακτική. Σιγά σιγά να πάει η επικαιρότητα στους άλλους. Για τον Τριαντάφυλλο είδατε τι είπε. Ότι μπορεί να είναι έξω και να κάνει κάποια αρνητικά σχόλια, αλλά με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να συμμετέχει και αυτό στο παιχνίδι. Χωρίς να βασανίζεται στον Άγιο Δομήνικο. Όλοι συμμετέχουμε αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Απλά δεν πληρώνουμε.